Πακέτο, πακέτο, πακέτο. Δεν φάγαμε πακέτο, ήρθε πακέτο. Γεια σας παιδιά. Καλημέρα ή καλησπέρα, αναλόγως πότε βλέπετε το βίντεο. Λοιπόν, έχει έρθει ένα πακέτο εύθραυστο, λέει, από... Έχει έρθει από τον Μπάμπη, τον γνωρίζετε μέσα στο κανάλι όσοι παρακολουθείτε ήδη. Τον άνθρωπο που έχει φτιάξει αυτή εδώ τη μίνι καμπίνα. Αυτή που σας την έχω δείξει. Ο Μπάμπης από Τσάμπα Κέιτς, ο οποίος φτιάχνει ένα τριόροφο τώρα οίκημα, το οποίο όταν το δείτε θα πάθετε πλάκα. Και μου έστειλε σήμερα ένα δεματάκι για να δούμε λιγάκι τι έχει στείλει και τι θέλει να δούμε. Τι μου λέει ότι δες είναι κάτι διαφορετικό. Πάμε να το ανοίξουμε προσεκτικά. Να μην χαλάσουμε τη συσκευασία, γιατί το ξαναστείλω στον Μπάμπη, οπότε να είμαστε εντάξει. Το πακέτο έρχεται από Δράμα, ταξιδεύει μέχρι τη Θεσσαλονίκη και φυσικά είναι πάντα, όπως ξέρετε, προσεγμένες οι δουλειές του Μπάμπη. Έχει απίστευτο μεράκι. Έχει δύο πραγματάκια. Το ένα, αυτό που θα βγάλω τώρα, με λίγη προσπάθεια, είναι δώρο από ό,τι μου είπε για τη γιορτή μου. Οπότε πάμε να δούμε λιγάκι τι μου έχει στείλει. Το προηγούμενο δώρο για τη γιορτή μου ήταν το Space Invaders, το arcade. Αυτό, το είδα ήδη και μπορώ να πω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό που βλέπω. Λοιπόν, έχει και τρυπούλα εδώ για να το κρεμάσω στον τοίχο. Γνωρίζετε ότι είμαι ΠΑΟΚ. Και είναι αυτό εδώ. Είναι πανέμορφο. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και από το βίντεο. Τα έχουμε πει άλλωστε. Φανταστικό. Τέλειο. Πρέπει να βρω μια καλή θέση στον χώρο τώρα για να το κρεμάσω. Και πάμε στο επόμενο. Τι μικρό κουτάκι είναι αυτό. Βγαίνει μια σταλιά το κουτάκι, πανέμορφο. Το εκπληκτικό Made in Greece. Τίνουμε να το ξεχάσουμε. Η σφραγίδα Chamber Cage και τώρα έχουμε και βουλοκαίρι. Το οποίο όμως δεν θέλω εγώ τώρα να το χαλάσω αυτό. Για να δω αν υπάρχει τρόπος να το ανοίξω χωρίς να το χαλάσω. Όχι, αναγκαστικά θα πρέπει να το κόψω, δεν πειράζει. Ο Μπάμπης αυτό που κάνει, παιδιά, είναι κάτι μοναδικό, είναι χειροποίητο. Ρίχνει απίστευτη δουλειά και απίστευτο μεράκι και φτιάχνει ένα εκπληκτικό πράγμα, το οποίο θα το δούμε όταν θα είναι έτοιμος. Λοιπόν, έχει μέσα και 4 μπαταρίες αλκαλικές, 3α είναι μπαταρίες. Οπότε πλέον το μηχανηματάκι, από ό,τι καταλαβαίνω, λειτουργεί χωρίς μετασχηματιστή ρεύματος. Τροφοδοτείτε εύκολα τις μπαταρίες. Πω, είναι μια σταλιά μιλάμε. Έλα ρε φίλε, τι έχεις φτιάξει εδώ πέρα. Δείτε ρε παιδιά. Θα σας το δείξω και με φωτογραφίες για να το δείτε με κάθε λεπτομέρεια. Έχει ένα joystick τύπου PSP και το κουμπάκι είναι Tetris, δεν είναι πλέον Space Invaders. Ανοίγει πάρα πολύ εύκολα με μαγνήτες. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι και το πρωτότυπο, δεν έχει πάρει την ολοκληρωμένη του μορφή. Λοιπόν, 4 μπαταρίες μπήκανε.
Ωρε φίλε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το πιο μικρό arcade που έχω πιάσει στα χέρια μου, έχω μια οθονούλα. Με το πάνω κάτω βλέπω περιστρέφεται το τουβλάκι. Με το κουμπί απλά το κατεβάζουμε γρήγορα προς τα κάτω. Λοιπόν, και τώρα να σας το δείξω από κοντά. Η μπροστά πλευρά του βλέπετε παντού έχει αυτοκόλλητα τοποθετημένα έτσι ακριβώς όπως πρέπει για να αναδεικνύουν το μηχάνημα. Εδώ είναι ο διακόπτης on-off. Ανοίγει και κλείνει με μαγνήτη στο καπάκι. Εντάξει, βγαίνει. Κλακ. Και κλείνει εύκολα. Και δείτε διαφορά στο μέγεθος. Δηλαδή, έλεγα αυτή ότι είναι νάνο καμπίνα. Και δείτε τώρα αυτή. Ο μπαμπάς και το παιδάκι. Λοιπόν, πανέμορφη για άλλη μία φορά καμπίνα από τον Μπάμπι, τον Chub Arcade. Μέχρι το επόμενο βίντεο που θα τα πούμε, να είστε καλά. Θα έχω στην περιγραφή και το κανάλι του Μπάμπι και τη σελίδα του στο Facebook και ό,τι άλλο ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί. Μπάμπι, σε ευχαριστώ για άλλη μία φορά για τον ξύλινο δικέφαλο αετό που ήρθε για να μπει στον χώρο εδώ της Ρετρόπολης. Παιδιά, μέχρι το επόμενο πακέτο που θα παραλάβω, έχω παραλάβει και κάποια τα οποία θα σας τα δείξω εν καιρό. Να είστε καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα και ό,τι θέλετε θα τα πούμε κάτω στα σχόλια. Γεια σας!